προχωράμε με την επόμενη συνταγή, η οποία είναι μια ελληνική σαλάτα. Ελληνική σαλάτα παραδοσιακά, όπως τη φτιάχνουμε σε όλη την Ελλάδα. Κοινώς χωριάτικη, όπως τη λέμε και εμείς εδώ. Θα ξεκινήσουμε με τις ντομάτες. Θα σώσουμε το αλατάκι. Και φυσικά το ελαιόλαδό μας. Και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο περίπου για 15 λεπτά στους 180. Θα γίνει η ντομάτα θα βγει πολύ πιο ωραία, πολύ πιο ζουμερή, θα βγουν όλα τα αρώματά της. Όχι πάρα πολύ, λίγο ίσα να αρχίσει να ξεφλουδίζεται. Μέχρι να ψηθούν, θα καθαρίσουμε το αγκούρι μας. Το προσθέτουμε στην πασίνα μας. Στη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Είναι πιο απαλό, πιο αρωματικό και το προτιμώ από το ξερό. Θα συνεχίσουμε με την πιπεριά μας. Ήρθαν και οι ντομάτες μας από το φούρνο. Προσέχουμε λίγο άμα είναι καυτές. Και ξεκινάμε να τις ξεφλουδίσουμε για να τις κόψουμε. Θα προσθέσουμε την κρυθαροκουλούρα μας. Μόνο που θα πρέπει λίγο να τη βρέξουμε ελάχιστα. Θα την κόψουμε, θα την προσθέσουμε στη σαλάτα σε χοντρά κομμάτια. Τέλος θα προσθέσουμε τον κρύταμο, αλατάκι σίγουρα, φρέσκια ρίγανη και φυσικά το ελαιόλαδο μας. Θα προσθέσουμε τις ελιές μας. Ανακατεύουμε τη σαλάτα μας πάντα με τα χέρια, να καταλαβαίνουμε τη δύναμη, να μην χαλάσουμε τα υλικά μας. Και στείνουμε στο πιάτο μας. Και να την κάνουμε, να δώσουμε άρωμα και γεύση σίγουρα, θα χρησιμοποιήσουμε το λιθέα πάλι, να μας δώσει όλα τα αρώματα στο τέλος από πάνω.